το πολιτικό περιοδικό Βαβυλονία σας καλωσορίζει σε αυτήν εδώ την τελευταία μας εκδήλωση του έτους Καστοριάδη, όπως ανακηρύξαμε για φέτος το 2017, 20 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου στοχαστή. Κάναμε μια μεγάλη περιοδία, διοργανώσαμε 10 σημαντικές εκδηλώσεις σε ελληνικές πόλεις, δηλαδή ξεκινήσαμε από το Αγρίνιο, και εδώ αξίζει μια μικρή αναφορά στο Αγρίνιο, γιατί τρει μήνε μετά το θάνατο του Καστοριάδη, δηλαδή το Μάρτιο του 1998, διοργανώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ίσω στην Ελλάδα πολιτικό μνημόσυνο στον Κορνίλιο Καστοριάδη, στο οποίο συμμετείχαν ο Μπαρμπαγιάννης Ταμτάκος, φίλος και σύντροφος του Καστοριάδη. Συμμετείχε και ο Λευτέρης Καπώνη, και οι δύο αυτοί πλέον δεν είναι στη ζωή, ο σιναριογράφο Λευτέρης Καπώνη, ο οποίο μετέφραζε, συμμετείχε στην ομάδα που μετέφραζε το περιοδικό Σοσιαλισμό και Βαρβαρότητα στην Ελλάδα, και ο Γρηγόρη Τσιλμαντό, είναι σήμερα μαζί μα. Αξίζει πάλι να πούμε ότι στην κηδεία του Άγιστη Να, επίση φίλου και συντρόφου του Καστοριάδη και του Ιωνί Πατέρα, όπω ο ίδιο έλεγε, στην κηδεία του στη Σπαρτίλα τη Κέρκυρα, ξεχώρισαν δύο στεφάνια προς τον ε, Αγιστίνα, ένα του Κορνίλιου Καστοριάδη και ένα της Ένωσης Αναρχικών Αγρινίου. Το λέω αυτό για να δείξω πώς από εκεί ξεκινάει το νήμα της ενασχόλησης ε, πολλών ανθρώπων από εμά με τον Κορνίλιο Καστοριάδη, ήδη από το 1980. Ε, ο πρώτος από τον οποίο ακούσαμε για τον Καστοριάδη τότε στο Αγρίνιο ήταν ο Γρηγόρης Τσιλιμαντός, μικρό και αυτό τότε, όμω λίγο μεγαλύτερο από εμά. Πρώτη εκδήλωση λοιπόν ήταν στο Αγρίνιο, δεύτερη στην Ναύπακτο, αυτού του έτου Καστοριάδη, η τρίτη στη Χαλκίδα, μετά στα Γιάννανα, στην Πρέβεζα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, το Ηράκλειο τη Κρήτη, τον Πειραιά, τη Χαλκίδα και σήμερα στην Αθήνα. Δεν ξεχνάμε επίση δύο σημαντικέ εκδηλώσει στη Σόφια, τη Μητρόπολη τη Βουλγαρία, όπου η υποδοχή και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ήταν εξαιρετικά. Συνολικά δηλαδή σε αυτό το έτος Καστοριάδη διοργανώθηκαν 14 εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν ο συζητητές ο Αλέξανδρος Χισμένος, ο Γιάννης Κτενάς, ο Γιάβορ Ταρίνσκι, ο Νίκος Κατσιαούνης, ο Γιώργος Οικονόμου, εγώ, ο Νίκος Ιωάννου, ο Γρηγόρης Τσιλιμαντός, ο Νίκος Χριστόπουλος και θα ήταν σήμερα μαζί μας και ο Κώστας Παντιδάκης, ο οποίος λόγω γύραντος και ασθενίας, Λόγω γύρωτο και ευαισθησία τη ασθένεια και μια και σαν πρώτη χειμωνιάτικη μέρα σήμερα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μα. Ξεκινώντα από τον μικρότερο από αυτού του ομιλητέ του έτου Καστοριάδη, τον Γιάννη Κτενά, και καταλήγοντα στον γυρεότερο, τον Γιώργο Οικονόμου, καλύπτουμε όλε τι ηλικίε τη εποχή μα. Όλοι έχουμε διαφορετική ηλικία σε αυτό το. Και, και, μάλιστα αυτό δείχνει πως η ενασχόληση με την καστοριαδική σκέψη ξεπερνά τα όρια κάποιας παρέας διανοουμένων και επεκτείνεται σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα και αυτό που πιστοποιεί περισσότερο αυτή την, ευρύτηρα, αυτή την ευρύτητα είναι το feedback που είχαμε από αυτό το μαραθώνιο εκδηλώσεων και τη συζήτηση που είχαμε με εκατοντάδες διαφορετικούς ανθρώπους από όλη σχεδόν την κοινωνική διαστρωμάτωση, και την ηλικιακή. Οι άνθρωποι διψούν για μια πολιτική διέξοδο, αναρωτιούνται, δεν βιάζονται. Του ενδιαφέρει να συζητούν για το πρόταγμα τη ατομική και κοινωνική αυτονομία, του ενδιαφέρει η άμεση δημοκρατία, του ενδιαφέρει με λίγα λόγια η πολιτική. Αν συμπληρώσουμε σε αυτά και το μεγαλειώδε συνέδριο, το τριήμερο συνέδριο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που έγινε στι 1-2 και 3 Δεκέμβρη αυτού του μήνα, μπορούμε να πούμε πως το 2017 ζήσαμε τον πιο πυκνό καστοριαδικό χρόνο στη ζωή μας και από όλη αυτήν την διανοητική εργασία νιώθουμε πιο σίγουροι από ποτέ για τον πολιτικό ορίζοντα που ανοίγεται μπροστά μας και το νιώσαμε αυτό αν μπορούμε να πιάσουμε τα δύο άκρα ξεκινώντας από την αγωνία των ανθρώπων στη Σόφια για την ιδέα της ριζικής αλλαγής της κοινωνίας, της δημοκρατίας, σε μια χώρα που όταν μιλάς για αυτά νιώθεις μια ενοχή λόγω της, του παρελθόντος καθεστώτος, κομμουνιστικού καθεστώτος εκεί, μέχρι την αγωνία των ανθρώπων στο Ηράκλειο της Κρήτης, που υπάρχουν εκεί γεωργοί, παραγωγοί, όπως είδαμε στην προχθεσινή μας εκδήλωση με τον Γιώργο Οικονόμου, εκεί, Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν την αγωνία για μια ζωή εκτό τη κυριάρχηση του οικονομικού τομέα. Και εκεί συναντάμε συνεχώ τη σκέψη του Καστοριάδη. Όπω είπα και στο συνέδριο τη Παντίου, μετά από την απολύτω επιτυχημένη διοργάνωσή του, πιθανόν να ήταν το μεγαλύτερο παγκοσμίω αυτή την περίοδο. Μετά από αυτό το συνέδριο, λοιπόν, κανένα πανεπιστήμιο που σέβεται τον εαυτό του σε αυτή τη χώρα δεν θα συγκροτεί διδακτικό πρόγραμμα χωρί Καστοριάδη. Και μετά το έτος Καστοριάδη της Βαβυλονίας, κανείς στο σύγχρονο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να μιλά για τον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας χωρίς να έχει στο μυαλό του την καστοριαδική σκέψη. Ο μεγάλος φιλόσοφος δεν ανέτρεψε απλώς τη χεγγελιανή διαλεκτική σύνθεση, δεν έκανε απλώς κριτική στο μαρξισμό, αλλά δημιούργησε μια καινούργια πρόταση για τον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, όχι με τη μορφή μανιφέστου, αλλά μαθαίνοντάς μας να αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι κάθε φορά που εγκλωβιζόμαστε στον εαυτό μας. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Γιώργος Οικονόμου, διδάκτορ φιλοσοφίας και υπήρξε και μαθητής του Καστοριάδη και ο Γρηγόρης Τσιλιμαντός, ο οποίος πήρε τη, συνέτη, μοναδική συνέντευξη σε αναρχικούς στην Ελλάδα του Κορνίλιου Καστοριάδη το, 1900, το καλοκαίρι του 1990 στην Τίνο.